Πάμε όμως τώρα στο Πανεκδευτικό Συλλαλητήριο Κωνσταντίνος Καλογεράς. Κωνσταντίνε, τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα για πες μας, γιατί το νωρίτερα είχαμε ένταση. Μας ακούει ο Κωνσταντίνος Καλογεράς. Ναι. Έλα Κωνσταντίνε, ακούμε τώρα. Έλα. Ναι. Το Πανεκπαιδευτικό λοιπόν Συλλαλητήριο ξεκίνησε από εδώ, από τα προπήλαια που βρισκόμαστε εμείς. Μιλάμε για μεγάλη προσέλευση, μια μαζική προσέλευση φοιτητών, συλλόγων, εκπαιδευτικών. Βρίσκονται λοιπόν εδώ οι ΑΔΔΗ, οι ΟΛΜΕ και οι ΠΟΣΔΕΠ στηρίζουν το Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο σήμερα. Η Πανεπιστημίου έχει κλείσει εδώ και αρκετή ώρα. Από νωρίς το πρωί ξεκίνησαν να μαζεύονται εδώ οι διαδηλωτές. Να πούμε ότι έχει προκηρύξει και πανελλαδική στάση εργασίας για σήμερα η ΑΔΔΗ, η οποία ξεκίνησε στις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου. Στο ίδιο μήκος κινείται και η ΠΟΣΔΕΠ, που ανακοίνωσε 24 ώρη απεργία στηρίζοντας το σημερινό κάλεσμα στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο. Και τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ. Το Συμβούλιο της ΟΛΜΕ στηρίζουν, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, το δημόσιο χαρακτήρα των πανεπιστημίων και καλούν όλους και όλες να συμμετέχουν μαζικά στην κινητοποίηση των φοιτητών στα προπήλαια αλλά και σε όλες τις κινητοποιήσεις ανά την χώρα. Γι' αυτό το λόγο στάση εργασίας από τις 11 έως τη λήξη της βάρδιας. Να πούμε ότι είναι φοιτητές οι οποίοι έχουν έρθει με πούλμαν από όλη τη χώρα. Ναι. Όπως μπορείτε να δείτε τώρα, αναμένουμε να ξεκινήσει η πορεία προς το Σύνταγμα. Έχουν ξεκινήσει μάλιστα και οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των φοιτητικών συλλόγων αλλά και οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών να πραγματοποιούν ομιλίες, να μοιράζουν φυλάδια. Με σηκωμένα λοιπόν τα πανό περιμένουμε να ξεκινήσει η πορεία. Υπήρχε και μία ένταση, όπως αν άκουσα καλά που είπες νωρίτερα, ναι. Νίκο, υπήρξαν κάποιοι τραυματιστοί, ήρθαν εδώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και παρέλαβαν τους τραυματίες. Η ένταση αυτή προκλήθηκε, είδαμε τις φωτογραφίες νωρίτερα, για να γνωρίζουν όσοι μας παρακολουθούν αυτήν την ώρα, όταν μια ομάδα που προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, τώρα δεν ξέρουμε αν είναι φοιτητές, δεν τους βαφτίζουμε φοιτητές αυτούς με τα στυλιάρια, προσπάθησαν να μπουν μπροστά, να πάρουν την κεφαλή που λέμε της πορείας, για να οδηγήσουν την πορεία προς το Σύνταγμα, και υπήρχε σύγκρουση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ελαφρύτα τους τραυματισμούς για 8 άτομα, δεν παρενεύει η αστυνομία, όπως μέχρι τώρα γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ. Βλέπετε τις φωτογραφίες, μαζεύτηκε πολύ περισσότερο κόσμο. Τώρα αυτά τα στοιχεία καλό είναι να μένουν εκτός του φοιτητικού πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου, να μπορέσουν να διαδηλώσουν οι φοιτητές τα αιτήματά τους προς την κεντρική πλατεία Συντάγματος. Κωνσταντίνα, θα συνεχίσουμε και πάλι μαζί σου σε πολύ λίγο. Έτσι, να είσαι καλά.